Άσχημο τέλος φαίνεται πως έχει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετσέπτα Γε Περντογάν το εκλογικό θρίλερ που εκτυλισσόταν από το βράδυ της Κυριακής στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ του πρώην Πρωθυπουργού Μπιναλί Γκιλντιρίμ και του Εκρέμι Μάμογλου. Μέχρι αργά το μεσημέρι της Δευτέρας, οι δύο υποψήφοι σε δημόσιες τοποθετήσεις τους δήλωναν νικητές. Ο Ερντογάν παραδεχόταν άμεσα την ήττα του στην Κωνσταντινούπολη, ενώ το ΑΚΕΠΕ προανήγγειλε προσφυγές για παρατυπίες. Τελικά, σύμφωνα με την καταμέτρηση του 100% των ψήφων, όπως μεταδίδει το Ανατολού, ο υποψήφιος του κυβερνώντος κόμματος ΑΚΕΠΕ για τη Δημαρχία της Κωνσταντινούπολης Μπιναλί Γκιλντιρίμ ιτήθηκε από τον Εκρέμι Μάμογλου. Η διαδικασία καταμέτρησης των ψήφων ολοκληρώθηκε στην Κωνσταντινούπολη το απόγευμα της Δευτέρας. Ωστόσο, στο πλαίσιο των εκλογών, ο Ερντογάν έχασε τόσο την Άγκυρα όσο και τη Σμύρνη. Για το θέμα μίλησε μεταξύ άλλων ο εκπρόσωπος τύπου και υποψήφιος ευρωβουλευτής με τους ανεξάρτητους Έλληνες, Θόδωρος Τοσουνίδης, στην εκπομπή Εξελίξεις και τον Γιάννη Χατζη Εμμανουήλ. Νομίζω καταρχήν είναι μια αποτύπωση του αναμενόμενου με μια ελαφριά απόκληση όσον αφορά την Κωνσταντινούπολη. Και αυτό γιατί η Κωνσταντινούπολη βρισκόταν επί περίπου 1,5 με 2 δεκαετίες στα χέρια του κόμματος του Ερντογάν. Είναι ο Δήμος που ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα και ενέγραψε μια πολύ χρυσή υποθήκη εκεί πέρα, όπου εκείνη δημιουργεί ένα ζήτημα. Κατά τα άλλα, θα σας έλεγα, αποτυπώθηκε η εικόνα της σημερινής Τουρκίας. Τα παράλια είναι απέναντι στο μοντέλο και τις κατευθύνσεις που δίνει σήμερα ο Ερντογάν στην Τουρκία, που είναι, χαρακτηρίζονται ως ένα νέο Ιράν. Είναι το προπύργιο, άλλωστε, η Σμύρνη που λέτε, είναι το προπύργιο 65%. Είναι η Ατάλεια, είναι η Σμύρνη. Αλλά η Άγκυρα από το 1994 δεν έφυγε από τα χέρια του Ερντογάν. Η Άγκυρα, που είναι και το διοικητικό κέντρο της Τουρκίας. Από το 1994 είναι στα χέρια του Ερντογάν. Αποτελεί ένα σημείο, θα πρέπει να το παρακολουθήσουμε προσοχή, είναι παντοδύναμο στο ιστορικό ο Ταβίγε Ερντογάν. Δεν μιλούμε για μια δυτικού τύπου, να το πούμε έτσι, δημοκρατία. Είναι με άλλους όρους. Να την πούμε ιδιότυπη. Ιδιότυπη, να μην προχωρήσουμε σε άλλη έκαψη. Υπάρχει όμως και μια λεπτομέρεια. Αν παρατηρήσετε, κύριε Χατζη Εμμανουήλ, οι νοτιοανατολικές περιοχές της Τουρκίας, που είναι κυρίως οι περιοχές των Κούρδων, πέρασαν στα χέρια κυρίως των υποψηφίων του Ερντογάν. Επίσης, ο κύριος Τοσουνίδης, στο πλαίσιο της εκπομπής Εξελίξεις, αναφέρθηκε και στον υποψήφιο Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Ανδρέα Καραγιώργη. Αυτή τη στιγμή έχει ανακοινώσει η υποψηφιότητά του ο Ανδρέας Καραγιώργης. Πώς αξιολογείται την υποψηφιότητά του? Τον ξέρω προσωπικά. Και προείπατε ότι είναι και μέρος της πολιτικής οικογένειας των ανεξάρτητων Ελλήνων και θέλω εδώ να κάνω και μια διαφοροποίηση. Είναι και ο μόνος συνδυασμός στις εκλογές για την περιφέρεια που δεν έχει κομματικό χρήσμα. Που δεν βρέθηκε πολιτικός αρχηγός ή πολιτικό κόμμα να του δώσει χρήσμα. Και νομίζω δεν θα το δεχτεί. Το ξέρω προσωπικά τον Ανδρέα. Θεωρώ ότι η προσπάθεια που κάνει και από τα πρόσωπα που πρόλαβα να γνωρίσω που συναποτελούν μαζί του το ψηφοδέλτιο και είναι η ομάδα των συνεργατών του, προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, είναι ελπιδοφόρο, εύχομαι να πετύχουν, εύχομαι το μήνυμά τους να γίνει αποδεκτό, γιατί σας λέω ότι οι απαντήσεις που πρέπει να δώσουμε για τις ζωές μας, για τα σπίτια μας, για τις γειτονιές μας, θα πρέπει να είναι ένα μεγάλο όχι στο κομματικό καπέλο.